Το πρώτο κεφάλαιο. Πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Σελής 841, προφήτης Μαλαχίας. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. Εγώ σας ηγάπησα, λέγει Κύριος, και εσείς είπατε, εις τι μας ηγάπησας? Δεν είναι το Ισάφ, αδελφός του Ιακώβ, λέγει Κύριος, πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσησα και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωσιν και την κληρονομία αυτού κατοικίας ερήμου. Κι αν ο Εδώμ είπε, εμείς σε ταλαιπωρήθημεν πλην θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τους ερημωμένους τόπους σου, το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θέλουν συνοικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει. Και θέλουν συνονομαστεί ο όριον ανομίας και ο λαός κατά το οποίο ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός. Και οι οφθαλμοί σας θέλουν συνειδή, και εσείς θέλετε η πίε μεγαλύνθει ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν εκφράζει την πρόθεσή Του, αλλά και τα συναισθήματά Του, τα θεϊκά, τα οποία προέρχονται μόνο από τη δικαιοσύνη, τη δική Του, αλλά και την αλήθεια του Λόγου Του. Ο Αβραάμ, άνθρωπος του Θεού, πραγματικά προκάλεσε το θαυμασμό του Θεού για την πίστη του, αλλά και κέρδισε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, καθώς ο Θεός του αποκάλυψε με παρουσία Αγία, λέγοντας «Ευλογών θέλω σε ευλογείς και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου». Και μάλιστα, καθώς ελογίστη η πίστη του Αβραάμ εις δικαιοσύνη, του υποσχέθηκε ότι εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Αλλά μας βεβαιώνει ο Θεός και μας αποκαλύπτει ότι ο Αβραάμ είχε δύο παιδιά. Είχε τον Ισμαήλ, καταρχάς με την Άγαρ, αλλά και τον Ισαάκ, όπου ο Ισαάκ ήταν το τέκνο της επαγγελίας. Δηλαδή υπήρξε αποτέλεσμα της επαγγελίας του Θεού. Γι' αυτό και η ευλογία του Θεού από τον Αβραάμ προχώρησε στον Ισαάκ, ο οποίος όμως γέννησε με τη Ρεβέκα στήρα και κατόπιν προσευχής και ενέργειας του Θεού, γέννησε, συνέλαβε δίδυμα, συνέλαβε δηλαδή και τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Πρωτότοκος ο Ισάφ. Όλες οι ευλογίες του Θεού και οι υποσχέσεις του Θεού ήταν προγραμματισμένες για τον πρωτότοκό του, για τον Ισάφ. Όμως ο Θεός ξεπερνάει τον τύπο τον οποίον αυτός έχει θέσει, ακόμη και τον νόμο τον οποίον αυτός έχει θέσει, γιατί εκείνο που, για το οποίο ενδιαφέρεται ο Θεός είναι το τι θα κάνει ο άνθρωπος. Άλλωστε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας έχει πληροφορήσει και βεβαιώσει ότι δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που ακούει και πράττει το θέλημα του Πατρός μου. Επειδή δεν είναι Θεός που γνωρίζει τα πάντα και παρελθόν και παρόν και μέλλον, επειδή είναι Θεός αληθινός και στον Θεό δεν υπάρχει άγνοια παρελθόντος, ούτε παρόντος ούτε μέλλοντος, αλλά γι' αυτόν είναι τα πάντα ένα αιώνιο παρόν. Άρα λοιπόν η πρόσκλησή του στηρίζεται στην πρόγνωση, στην πρόβλεψη, στον προφητικό λόγο τον οποίον έχει για κάθε άνθρωπο, καθώς δεν ο Θεός περιμένει να δει ο άνθρωπος τι θα κάνει για να επέμβει και να τον ευλογήσει, αλλά πριν έλθει ο άνθρωπος ο Θεός ξέρει τι πρόκειται να κάνει. Έτσι λοιπόν έχει πρόγνωση και πρόθεση. Πριν λοιπόν γεννηθεί ο Ισάφ, ο Θεός ομολόγησε στη μητέρα του τη Ρεβέκα ότι ο μικρότερος, ο μεγαλύτερος θα δουλεύει το μικρότερο, που σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος δεν θα σταθεί και γι' αυτό
και δεν θα κερδίσει τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες του Θεού. Μάλιστα η συμπεριφορά του Ισάφ ήταν τόσο τραγική, όπου ο Θεός εξέφρασε αυτό που σπάνια εκφράζει, ότι τον Ισάφ τον εμίσησα, ενώ αντίθετα τον Ιακώβ τον αγάπησα. Ο Ισάφ ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, δυνατός, εργατικός, με σωματική διάπλαση πάρα πολύ καλή, ικανότατος, επιδέξιος, που θεωρητικά θα έπρεπε και θα μπορούσε ο Θεός με αυτόν να κάνει ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο. Αλλά είχε ένα σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά του και στις επιθυμίες του και στις επιδιώξεις του. Όμως σοβαρό πρόβλημα. Και το σοβαρό πρόβλημα είναι ότι περπατούσε δια της όψεως και επιθυμούσε και επεδίωκε να καλύψει τις επιθυμίες της σαρκός και της καρδιάς του, με βεβαιότητα και αλαζονία πνεύματος. Το αποτέλεσμα είναι, είχε ρίξει όλη του την προσπάθεια και τις δυνάμεις σε αυτό που του άρεσε, αλλά και άρεσε και στον πατέρα του, στο κυνήγι και στο έργο του επί της γης, χωρίς να στρέφει καθόλου το βλέμμα του στα πνευματικά και στο Λόγο του Θεού και στο φόβο του Θεού. Έτσι μια μέρα λοιπόν εξουθενημένος από την κούραση επέστρεψε σπίτι και εκεί συνέβη αυτό το φοβερό και ίσως μοναδικό στη γραφή. Ο άνθρωπος που είχε με υπόσχεση Θεού τα πρωτοτόκια τα πούλησε για ένα πιάτο φακής. Περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, γι' αυτό ο Θεός τον είπε στην Καινή Διαθήκη πόρνο, αλλά και έκλεξε τον κόσμο αυτό και τη ζωή αυτή, γι' αυτό και ο Θεός τον είπε βέβυλο. Βέβυλος και πόρνος. Ένας άνθρωπος λοιπόν βέβυλος και πόρνος, δίκαια θα τολμούσαμε να πούμε, προκάλεσε το μίσος του Θεού σε αντίθεση με τον Ιακώβο, ο οποίος ήταν ένας μικρός ασήμαντος, αλλά που το βλέμμα του, η επιδίωξή του ήταν στα πνευματικά, ήταν στα λόγια του πατέρα του, του παππού του ακόμη, ήταν στην πρόθεση του Θεού και στο φόβο του Θεού, ώστε και αγόρασε τα πρωτοτόκια, αλλά και ο Θεός τον έκλεξε, παρόλες τις αδυναμίες του, παρόλο του ότι ήταν ένας άνθρωπος της μασμάς του, μαμόθρευτο θα τολμούσα να πω συγχώρεσέ με Θεέ μου, όμως ο Θεός έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει, να τον κάνει άντρα πίστεως, και μετά από 20 χρόνια κάτω από την βάρβαρη εκπαίδευση του Λάβαν επέστρεψε ο Ιακώβ και ονομάστηκε από τον Θεό Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού, γιατί έχει ο Θεός τρόπους τα φυσικά προσόντα να τα δημιουργεί αλλά και να τα στερεώνει, αλλά την πρόθεση της καρδιάς του ανθρώπου δεν έχει καμία δυνατότητα ο Θεός να την μεταμορφώνει εάν ο άνθρωπος δεν θελήσει. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, δημιουργήθηκε ο λαός Ισραήλ, ο λαός Ιακώβ δηλαδή, και όχι ο λαός Ισάφ. Δημιουργήθηκε, εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού, οι επαγγελίες του Θεού, και δημιουργήθηκε ένας λαός εξαγορασμένος από το Θεό, τελείως ξεχωριστός από όλα τα έθνη. Δεν είναι ένας λαός εθνών, αλλά είναι ένας λαός τον οποίο ο Θεός δημιούργησε από την πίστη του Αβραάμ, ακόμη και του Ισαάκ, ακόμη και του Ιακώβ. Όμως ο Θεός, καθώς απέρριψε τον Ισάφ εξαιτίας της καρδιάς του, μας φανερώνει μέσα από το λόγο του ότι δεν διστάζει να απορρίπτει τον οποιονδήποτε. Ανάλογα με την πρόθεση της καρδιάς του και τα έργα του, όπως ήταν ο Σαούλ, τον απέρριψε. Όταν λοιπόν απορρίπτει ο Θεός ή εκλέγει ο Θεός,
με βάση τη δικαιοσύνη του και την πρόθεση της καρδιάς του ανθρώπου ως προς το έργο του, οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Σε αυτόν που απορρίπτει ο Θεός, γιατί πρώτα ο άνθρωπος απέρριψε το Θεό και τα πνευματικά, την πνευματική ζωή, και έκλεξε την ανθρώπινη, γήινη και σαρκική ζωή, ο Θεός λέει σε εμίσησα, και το αποτέλεσμα είναι κατέστησα τον τόπο της κατοίκησής σου ερήμωση και την κληρονομία σου κατοικίας ερήμου. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν εκλέγει, απορρίπτοντας τον Θεό, απορρίπτοντας το φόβο του Θεού, το λόγο του Θεού, τα πνευματικά, τα ουράνια, τα ασάλευτα, απορρίπτοντας τα αιώνια, και εκλέγει τα σαλευόμενα, να υπηρετεί, να ζει, και εκλέγει τα πρόσκαιρα, τότε στη ζωή του, στη συνέχεια, θα υπάρξει ερήμωσης και καταστροφή, θα υπάρξει έρημος και μοναξιά. Είναι πνευματικός νόμος απαράβατος. Γι' αυτό και ο Θεός λέει «Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως αλλού, γιατί εκ ταύτης προέρχονται πάση εκβάσεις στη ζωή σου». Απ' την καρδιά μας λοιπόν εξαρτάται η συνέχειά μας. Από τις επιθυμίες μας, από τις σκέψεις μας και με μία λέξη από τις προθέσεις μας. Ερήμωσης και ερημιά. Καταστροφή και μοναξιά. Εάν η πρόθεσή μας είναι να απορρίπτουμε το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, τα ουράνια και τα αιώνια, εκλέγοντας τα γήινα, τα σαλευόμενα, εκλέγοντας τη ματαιότητα. Και η εκλογή αυτή φαίνεται, αδελφοί. Τι εκλέγεις φαίνεται. Εάν εκλέγεις τα αιώνια, τότε ακόμη και η στολή σου θα είναι σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη, τα λόγια σου θα είναι σαν να λαλείς λόγια Θεού, το περπάτημά σου, η πορεία σου, και εκεί που λογαριάζεις να πας θα είναι στην παρουσία του Θεού, και όταν κοιμάσαι ακόμη θα είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού, και όταν ξυπνάς ακόμη θα είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού, γιατί ο φόβος του Θεού θα βασιλεύει στη ζωή σου, επειδή εξέλεξες τα αιώνια. Αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος εκλέγει τα μάταια, τη ματαιότητα, τα σαλευόμενα και τα γήινα, και η εμφάνισή του προπορεύεται τη ζωή του, και η φήμη του, η μαρτυρία του προπορεύεται των έργων του, αλλά και η παρουσία του εκπέμπει ευωδία θανάτου, ευωδία αμαρτίας, ευωδία απώλειας. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ δεν ξέρω σε ποια θέση είμαι. Κάθε ένας από εμάς ξέρει απόλυτα, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου. Ο Ισάφ το γνώρισε, αλλά προσπάθησε να κερδίσει την ευλογία, παρόλο ότι απέρριψε το Θεό, κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια και βέβαια δεν τα κατάφερε. Και όταν μετανόησε ήταν αργά πια. Και όταν έκλαψε πικρός ήταν αργά πια. Τέλειωσε το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, τέλειωσε η ζωή του.
Ο Ιακώβ με πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Με πτώσεις. Με αμαρτίες. Αλλά όμως είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Όταν έβλεπε να έρχεται ερήμωσης και ερημιά, επέστρεφε στο Θεό. Τουλάχιστον αυτό το είχε ο Ισραήλ. Όταν τον ευλογούσε ο Θεός, ξανάφευγε προς τη ματαιότητα. Όταν καταστρεφόταν, επέστρεφε στο Θεό. Ήξερε ότι ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να τον ελευθερώσει. Ο Ισαφ όμως, σε αντίθεση, όταν ερχόταν η ερήμωση και η ερημιά, αμέσως έλεγε, γκρεμίσαν όλα, εγώ θα τα ξαναχτίσω. Εγώ θα τα ξαναχτίσω. Και ο Θεός έλεγε, εσύ θα τα ξαναχτίσεις και εγώ θα τα ξαναγκρεμίσω. Εγώ θα τα ξαναχτίσω και εγώ θα τα ξαναγκρεμίσω. Ενώ ο Ισραήλ είχε άλλο πνεύμα, ο Ιακώβ, αλλά και ο λαός Ισραήλ είχε άλλο πνεύμα, τουλάχιστον στη δυσκολία του σήκωνε το βλέμμα του στο Θεό και έλεγε, αμαρτήσαμε, το πονηρόν ενώπιον σου πράξαμε, ήρθε η ερήμωση, μπορείς όμως να μας ελευθερώσεις και να μας ευλογήσεις, και ο Θεός αγαθός σου ελευθέρωνε. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Το μίσος του Θεού είναι εσύ θα χτίζεις και εγώ θα γκρεμίζω, και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, και η αγάπη του Θεού είναι εσύ θα γκρεμίζεις και εγώ θα χτίζω. Τι ωραίο που είναι αυτό, ε. Πολύ μ' άρεσε όταν. Εγώ επειδή σ' αγαπάω, όταν εσύ θα γκρεμίζεις, εγώ θα έρθουμε να χτίζω. Όταν εσύ θα χαλάς, εγώ θα έρχομαι να επιδιορθώνω. Όταν εσύ θα αποτυγχάνεις, εγώ θα έρχομαι να σου δίνω επιτυχία. Γιατί σε αγάπησα με αγάπη αιώνια. Και σε αγάπησα όχι γιατί έχεις ωραία μάτια, όχι γιατί είσαι καλός άνθρωπος, ούτε γιατί είσαι εργατικός. Σε αγάπησα επειδή η πρόθεσή σου και η καρδιά σου ποτέ δεν απέρριψε το φόβο του Θεού, το λόγο του Κυρίου και τη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί να αρνήθηκες το όνομά μου, μπορεί να παρεύεις το λόγο μου, μπορεί να έκανες λάθη απανωτά, αλλά εγώ βλέπω στην καρδιά σου μία σπίθα αλήθειας, αγάπης και ελπίδας. Βλέπω μια σπίθα ειλικρινίας και λινάριον σβησμένο, αλλά καπνίζον, αυτό φτάνει. Του Ισαφ έσβησε και ποτέ δεν ξανακάπνισε. Και ο Θεός δεν το άναψε ποτέ. Λινάριον σβησμένο, αλλά καπνίζον, εγώ δεν θα το αφήσω, θα το ξανανάψω. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Αυτή είναι η προσωπικότητα του Θεού και αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Έκανες λάθος, εγώ θα το διορθώσω. Τα έκανες όλα γίσμα διάμ, τα γκρέμισες όλα, εγώ θα τα οικοδομήσω. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας δεν είναι ένας Χριστούλης ή ένας Θεούλης, αλλά είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Γι' αυτό λέει η Γραφή, πας ο ελπίζων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και να έχει γίνει, έχεις χάσει την πίστη σου, μπορεί, έχεις χάσει την αγάπη σου, μπορεί, έχεις χάσει την προσευχή σου, μπορεί, έχεις χάσει τον αγιασμό σου, μπορεί, τα έχεις χάσει όλα, μπορεί. Αλλά εάν υπάρχει ένας καπνός ελπίδας, ο Θεός λέει, πάσο ελπίζων εις εμέ, δεν θέλει κατασχυνθεί. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο δεν είναι ο Θεός τι κάνει, αλλά ο Θεός σε ποιον κάνει τι. Στον Ισαφ που έχει δύναμη,
που έχει ικανότητα, που έχει λεβεντιά, που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, που πραγματικά αξίζει σαν άνθρωπος, εσύ θα οικοδομείς και εγώ θα γκρεμίζω. Εσύ θα συνέρχεσαι και θα ξαναρχίζεις να ξαναφτιάξεις και μόλις το φτιάξεις εγώ θα το κατεδαφίζω. Γιατί περιφρόνησες οριστικά τα πρωτοτόκια. Δεν τα χάσες, τα πούλησες. Δεν τα χάσες τα πρωτοτόκια, δεν στα κλέψαν ακόμη. Εσύ τα πούλησες, τα περιφρόνησες. Ο Ιακώβ κέρδισε την αγάπη του Θεού. Μικρούλης, ασήμαντος, αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Έκανε λάθη, πολλά έκανε λάθη. Αλλά στα λάθη του, έχουμε κάνει λάθη αδερφοί. Όποιος έχει κάνει λάθη να σηκώσει το χέρι του. Όποιος δεν έχει κάνει λάθη να σηκώσει το χέρι του. Κανένας, Εσύ Αντώνη δεν έχεις κάνει. Ναι, έχουμε κάνει λάθη. Αλλά ο Θεός λέει, πολλά λάθη, πολλά λάθη. Εγώ μπορώ όλα να τα διορθώσω. Και μας δίνει και κάτι ακόμη. Και αν κάνεις κι άλλα, και τα άλλα θα τα διορθώσω. Αλλά πρόσεχε, όχι με πονηρά καρδία απιστίας, όχι με πρόθεση θα κάνω και ο Θεός θα τα διορθώνει, αλλά όπως όταν κόβουμε το ψωμί, έχει κόψει κανείς το χέρι του. Όταν κόβω εγώ το έχω κόψει. Μικρός, έκοβα το ψωμί, το κόψα το χέρι μου. Ωχ, λέω. Τώρα κάτι πρέπει να κάνω. Το ράψαμε, το φτιάξαμε, τακτοποιήθηκε. Την άλλη φορά όμως ήμουν πιο προσεκτικός και δεν ξανάκοψα το χέρι μου. Το κόψα, το διόρθωσε ο γιατρός. Πρόσεχα και δεν το ξαναχρειάστηκα να το κόψω. Ούτε και το γιατρό. Αλλά και να το ξανάκοβα, πάλι θα το φτιάχνω ο γιατρός. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι. Είναι έτοιμος να διορθώσει και να επανορθώσει κάθε λάθος και κάθε γκρέμισμα. Γιατί μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. Και πού το ξέρουμε ότι μας αγάπησε? Γιατί έστειλε το γιο του, ναι, αλλά που ξέρω ότι με αγαπάει εμένα. Το ότι είσαι εδώ σημαίνει ότι ο Πατέρας αγάπησε και ο Χριστός σε πρόσθεσε στην Εκκλησία. Είμαι βέβαιος ότι όλους σας και εμένα μας αγαπάει ο Χριστός. Μας αγαπάει και μας αγαπάει με αγάπη αιώνια. Δεν έχει πισωγυρίσματα ο Θεός. Όταν λέει σ' αγαπάω σημαίνει σ' αγαπάω. Και όταν μας αγαπάει είναι έτοιμος να διορθώσει τα πάντα όταν τον φωνάξουμε. Κύριε, έκανα λάθος. Έπεσα, αμάρτησα, γλίστρησα. Συγχώρεσέ με, δεν θα το ξανακάνω. Και ξέρετε αδερφοί, έρχεται με χαρά ο Θεός στη ζωή μας. Πολύ χαρά γίνεται στον ουρανό, σε όλο τον ουρανό, Πατέρας, Υιός, Πνεύμα Άγιο, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Χερουβίμ, Σεραφείμ, για έναν αμαρτωλό που μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό. Για έναν αμαρτωλό. Πόσο μάλλον, αδερφοί αγαπητοί, για την Εκκλησία Του. Αδερφοί, να σας πω κάτι, είμαστε μακάρι, τυχεροί. Τυχεροί που μας πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του. Γιατί έχουμε βεβαιωμένη την αγάπη Του και έχουμε και τη βεβαιωμένη και τη φροντίδα Του. Και ο Πατέρας μας, γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό, μας φροντίζει, και ο Ιησούς Χριστός μας διδάσκει, μας καθοδηγεί, μας σώζει, μας ελεεί και είναι βοήθεια ετοιμοτάτη στη ζωή μας, και το Πνεύμα το Άγιο έρθει και μας δίνει και τη δύναμή του Θεού. Είμαστε τυχεροί, μακάρι είμαστε, ευλογημένοι είμαστε. Όχι γιατί είμαστε καλοί, αλλά γιατί ξέρουμε ένα όνομα. Ιησού Χριστέ, σώσε με. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 300.